Και μια κουβέντα, γιατί έχεις περάσει από όλα τα πόστα, δηλαδή και προπονητής και παίκτης, έχεις πάει σε όλα τα γήπεδα του κόσμου, στο εξωτερικό έχεις εμπειρία. Γιατί το ελληνικό βόλεϊ βρίσκεται τόσο χαμηλά? Είναι πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλοί λόγοι. Και δεν θα μιλήσω μόνο για το οικονομικό κομμάτι, γιατί και άλλες χώρες όπως η Σερβία, όπως η Βουλγαρία δεν νομίζω ότι έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμάς. Ακόμα δεν έχουμε αποκτήσει σχολή. Και παρόλο που περάσαν πάρα πολλοί μεγάλοι προπονητές, μεγάλα ονόματα, δεν φρόντισαν ποτέ αυτοί οι οποίοι διοικούσαν το ελληνικό βόλι να εκμεταλλευτούν αυτούς τους ανθρώπους και να κάνουν σχολές. Δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ άτομα τα οποία αγαπούν πραγματικά το βόλι, νοιάζονται για το βόλι και δεν τους εκμεταλλεύτηκε όσο έπρεπε η Ομοσπονδία. Και μιλάω για την Ομοσπονδία γιατί η εκάστοτε Ομοσπονδία είναι αυτή η οποία ρυθμίζει και αυτή η οποία προγραμματίζει για την εξέλιξη ενός αθλήματος. Νομίζω αυτός είναι ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι σταματήσαν οι αθλητές εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αγαπούν πραγματικά το βόλι. Το έχουμε δει μόνο σαν επάγγελμα και τίποτα παραπάνω. Δεν έχουν το μεράκι και την λαδρεία που είχαν παλιά οι αθλητές για το βόλι. Παλιά ζούσαμε για το βόλι. Τώρα οι αθλητές ζουν από το βόλι και μέχρι εκεί. Νομίζω πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να το έχουμε χόμπι και όταν κάνεις το χόμπι σου, το αγαπάς, πρώτα το έχουμε σαν χόμπι και μετά σαν επάγγελμα. Το είχαμε τουλάχιστον παλιά. Τώρα το έχουμε σαν επάγγελμα. Τώρα πλέον ξαναγυρίζουμε σε εποχές που δεν είναι επάγγελμα. Τουλάχιστον όχι φέτος, Άρα μετά από λοιπόν είναι 2-3 ευκαιρία χρόνια. τώρα, είναι ευκαιρία τώρα και να σου πω κάτι. Δεν θα το αντιμετωπίζουμε έτσι μόνο το βόλι. Έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μας στη ζωή. Έτσι, όλη η Ελλάδα είναι στημένη σε λάθος βάσεις. Γι' αυτό και τραβάμε αυτά που τραβάμε τώρα. Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα και πάντα είμαι της άποψης ότι πάντα για να γίνει κάτι καλό πρέπει να ξεκινήσει από τις τάχτες. Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα να σκεφτούμε και το βόλι διαφορετικά και να βάλουμε διαφορετικές βάσεις. Και πάντα ήμουν της άποψης και πάντα πίστευα ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να και οι παράγοντες οι οποίοι θα ασχοληθούν με το βόλι να αγαπούν το βόλι πραγματικά και να ασχοληθούν με το βόλι γιατί το αγαπούν, όχι γιατί έχουν κάποιο συμφώνημα. Έτσι πρέπει να ξεκινήσει. Πρώτα λοιπόν αυτοί θα οργανωθούν, πρώτα η Ομοσπονδία θα οργανωθεί, θα μπουν μέσα άτομα τα οποία αγαπούν πραγματικά το βόλι, χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες και από εκεί πέρα σιγά σιγά πρέπει να φτιάξουμε. Υπάρχει χώρος για όλους. Για διαφορετικές απόψεις, ανθρώπους από διαφορετικές παρατάξεις, έτσι. Αρκεί να έχουν ένα κοινό γνώρισμα, ένα κοινό χαρακτηριστικό. Να θέλουν το καλό του βόλιο και όχι το δικό τους καλό. Ευχαριστώ.